εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα που έχουμε, θα πρέπει να κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια. Γιατί εφόσον είμαστε ισόβαθμοι με τη Βοσνία, θα πρέπει να στραβοπατήσει για να περάσουμε απευθείας στην τελική φάση. Νομίζω ότι η εθνική μας ομάδα θα κάνει το καθήκον της και από εκεί και πέρα, είτε θα περάσουμε απευθείας είτε θα πάμε σε παράση. Αν χρειαστούν όχι δύο παιχνίδια, τέσσερα, το ίδιο κάνει αν βρεθούμε στο Μουντιάλ. Πιστεύεις ότι η εθνική ακόμα και στα παράζ μπορεί να πάρει την πρόκληση? Σίγουρα, νομίζω ότι έχει το μέταλλο για να ανταπεξέλθει και να κερδίσει όποια ομάδα και να έρθει στα παράζ. Θα έλεγα πως έχουμε και την εμπειρία και από τα μάτς με την Ουκρανία που είχαμε παίξει πάλι στη διαδικασία των παράζ, οπότε είμαστε αισιόδοξοι ακόμη και τα παράζ να έρθουν ότι θα περάσουμε στη τελική φάση.